Και πάμε να δούμε και την άλλη, την uh, αφή Microfinance, η οποία έλαβε άδεια τον Μάιο του 2023, η οποία ανήκει στην μη κερδοσκοπική εταιρεία Action Finance, στην οποία μέτοχος είναι και η Eurobank, και στην οποία Action, κύριε Παγκυριακόπουλε, έως το 19, να το διευκρινίσουμε αυτό, έως το 19, γιατί είναι προ της λήψης της άδειας του Μάιου του 23 α, στην εταιρεία μικροπιστώσεων. Στην δημιουργό όμω εταιρεία, στην, στην εταίρο ας το πούμε, ήταν διευθύνων σύμβουλος η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, είναι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Φαίνεται... Σήμερα είναι η κυρία Τσίλογλου στη θέση της και α, μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί από αυτή την εταιρεία δάνεια, 700 τέτοια δάνεια, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Να πάρουμε και την τελευταία. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι αναλυτικά τα στοιχεία. Κρατήστε το, όχι, κρατήστε το αυτό, να το βλέπει ο κόσμος, να ξέρει λοιπόν... Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μπουν στον πειρασμό κάποιοι, τι να κάνουμε εμεί. Εμεί επεξηγούμε και τονίζουμε του κινδύνου. Είναι εταιρείε που απευθύνονται σε αγρότε για σπόρου και άλλα φόβια, για εφόδια, ελεύθερου επαγγελματίε, μικρέ εταιρείε και ατομικέ εταιρείε. Επιτόκιο από 9%. Μηδενικά έξοδα φακέλου υπόσχονται έω 25.000 με διάρκεια έω 5 χρόνια. Περίοδο χάριτο μέχρι 6 μήνε, ανάλογα με την περίπτωση. Και δεν επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων, αλλά η εταιρεία δι... ατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάποια άλλη εξασφάλιση, κύριε Παπαγγελιανό. Και ποια ακριβώ είναι η άλλη εξασφάλιση, αν δεν είναι πράγματι. Γιατί κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι πάρα πολλά τα περίεργα και πολλέ οι συμπτώσει. Δηλαδή, ψηφίζει κάτι ο κύριο Πρωθυπουργό και βλέπουμε ότι μία από τι εταιρείε που φαίνεται να ωφελούνται ε, είχε εμπλοκή στενό συγγενικό του πρόσωπο. Όπω είδαμε και με το ρεύμα. Εταιρεία με την οποία αποδείχθηκε πω υπήρχε επαφή με τον ίδιο τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη συγγενικό του πρόσωπο, πήρε τη ΔΕΗ και ξαφνικά το ρεύμα τριπλασιάστηκε, τετραπλασιάστηκε και τα κέρδη τη ΔΕΗ πολλαπλασιάστηκαν. Αυτό το πράγμα, όπω καταλαβαίνετε, από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι σύμπτωση. Να δούμε, δώστε τις, ε, και τι εικόνε που έχουμε καταρχά τον κύριο Αγκυρόπουλο που είπαμε, που είναι τη του Ταμείου Μηχανικών τη εταιρεία που έχει φτιάξει το Ταμείο Μηχανικών, τη Attica Bank, ο οποίο εδώ είναι με τον κύριο ο... Γιάννη Τουρνάρα, τον διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα. Είπαμε αυτή α, έχει σχέση με την Attica Bank. Η άλλη, στην οποία ήταν α, μέχρι το 2019 στην Axio Finance, είναι, η, κυρία Μπακολιά, η κυρία Μητσοτάκη, συγγνώμη, α, είναι μέτοχος και η Eurobank, έτσι, άλλη τράπεζα εκεί. Και να δούμε και τον ο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δο, την κυρία Μητσοτάκη, παιδιά. Δώστε και την κυρία Μητσοτάκη να τη δούμε. Εδώ λοιπόν η κυρία Μητσοτάκη, α, η οποία είναι με τον τότε πρόεδρο της Παγκρίτιας, το 2017 υπογράφουν το πρώτο δάνειο που είχε δοθεί από την α, Microfinance. Λοιπόν, ξαναλέω, όλα αυτά νόμιμα γίνονται, έτσι, στο πλαίσιο της νομιμότητας. Όχι, με συγχωρείτε. Εκεί είναι το δάνειο που πήρε από την παγκρύτερη τράπεζα το μαγαζί που έφτιαξε η κυρία Αλεξάνδρα. Yeah. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι γίνεται. Οι τοκογλήφοι αυτοί θα πάρουν λεφτά από τράπεζε, τα οποία τοκογληφικά μαγαζιά είναι μεγαλομέτωχοι οι τράπεζε, και αυτό που δεν κάνει η τράπεζα το πρωί 7 με 2, θα το κάνει το απόγευμα. Το τοκογληφικό μαγαζί τη 2 με 11 το βράδυ, με παράνομο νόμιμο τρόπο. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για έσχο, γιατί... μιλάμε για ντροπή βρεάτρια, για εμετό ατι... μιλάμε. Μιλάμε, γι' αυτό γιατί οι τράπεζε, δηλαδή, πώ θα μπορούσαν και να χαρακτηριστούν. Κακά τα ψέματα, τι κάνουν οι τράπεζε, <σχε> τα κέρδη, τα δισεκατομμύρια, τα κέρδη και η επιστροφή στη θεωρούμενη κερδοφορία των τραπεζών. Πού οφείλεται, οφείλεται στις χρεώσεις, στις αυτά, στι αυξημένε χρεώσει, στι προμήθειε. Σε αυτά, στη, στην όμιμη τοκογλυφία. Στην όμιμη τοκογλυφία.